όσο πιο γρήγορα γίνεται η καταγραφή των ανθρώπων αυτών και όσο πιο σύντομα γίνεται η μετακίνησή τους σε ανάλογους χώρους, τόσο πιο γρήγορα θα λυθεί το πρόβλημα, δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας, Χαρούλα Γιασιράνη, αναφορικά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Ρόδο εξαιτίας της εισόρευσης εκατοντάδων παράτυπων μεταναστών. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, νομίζω ότι όσο συντομότερα γίνονται οι διαδικασίες για να, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι το λιμενικό και η αστυνομία, τόσο καλύτερη θα είναι η εικόνα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Κυριακής και όντας στο λιμάνι και βλέποντας τι γίνεται, σκέφτηκα και έκανα το εξής. Έκανα βόλτες μέσα στην πόλη, εκεί που βρίσκονται ή συχνοτίζονται ή σταματούν τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι για να δω τι γίνεται και αν όλοι έχουν μετακινηθεί. Στο σημείο που όλοι ξέρουμε, μεταξύ του ταχυδρομείου και των γραφείων του ασύλου, υπήρχαν κάποιες οικογένειες με μικρά παιδιά. Επίσης η ίδια κατάσταση, επίσης η απαράδεκτη εικόνα αυτή στο κέντρο της πόλης, το ίδιο και στο πάρκο του Θέρμε, το ίδιο και στην ακτογραμμή προς το λιμάνι και κάτω από την παραλία του Κόβα. Υπήρχαν και άλλοι πολλοί άνθρωποι τέτοιοι, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν καταγραφεί. Εν πάση περιπτώσει, ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Κερίδης, δεσμεύτηκε ότι αύριο ή μεθαύριο θα βρίσκεται στη Ρόδο, προκειμένου να εξεταστεί διεξοδικά με όλους τους συναρμόδιους πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Από την άλλη πλευρά, ο Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Γιάννης ο Παπάς, έχει κάνει και αυτός τις δικές του ενέργειες, στέλνοντας σκάφη, τρία σκάφη και δύο πτητικά μέσα, ούτως ώστε να υποπτεύεται καλύτερα και πιο συστηματικά το νησί της Ρόδου, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί εγώ είμαι σίγουρη ότι θα έχει διάρκεια αυτή η κατάσταση. Είναι κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και χωρίς συνεργασία, στενή συνεργασία από όλους τους φορείς, διαχείριση δεν μπορεί να γίνει. Να επαναλάβω για μια ακόμα φορά, όπως το έχω πει και κατά επανάληψη, το έχει πει ο Περιφερειάρχης, το έχουν πει και όλοι οι αυτοδιοικητικοί, η αυτοδιοίκηση, οι περιφέρειες και οι Δήμοι δεν έχουν καμία απολύτως αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ωστόσο, όπως και το 2015, άλλο τόσο και τώρα, ο Περιφερειάρχης στη σύσκεψη που συγκάλεσε την περασμένη εβδομάδα στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αρχές, έδωσε την χείρα βοηθείας, να το πω έτσι, ούτως ώστε να γίνει όσο το δυνατόν, να επιληθεί το ζήτημα όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για το νησί, για τους κατοίκους και για τον πολιτισμό μας.